Κύριε Συντυχάκη, τι συμβαίνει? Συνήθως έχετε μια δικιά σας τελείως ανάλυση ως ΚΚΕ για τα θέματα αυτά και τον καταμερισμό του συμφερόντος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που φαντάζομαι ότι... Η οποία εκτίμηση επιβεβαιώνεται και επαληθεύεται και κάθε μέρα που περνάει. Ακριβώς γιατί οι εξελίξεις είναι σοβαρές, είναι κρίσιμες, είναι επικίνδυνες. Και αυτό που με την πρόσφατη επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ για τον αθαίρετο καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, την αμφισβήτηση της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΣ και η χάραξη δικής τους ΑΟΣ Τουρκίας Λιβύης, αγνοώντας τα νησιά του Αιγαίου, αγνοώντας την Κρήτη. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσπαθούν να απομονώσουν τις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής και το ρόλο της Τουρκίας ως στρατηγικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών ενίοτε, να το απομονώσουν από την γενική εικόνα. Και μάλιστα φτάνοντας στο σημείο, όπως και η κυρία Βούλτευση προηγουμένως είπε στην τοποθέτησή της, ότι τάχατε η Ελλάδα έχει μια περίοπτη θέση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Σοβαρά μιλάμε. Η Τουρκία λέει δεν έχει περίοπτη θέση. Η Τουρκία δεν είναι ισχυρή. Δεν είναι ισχυρή η υπεριαλιστική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, δεν έχει συμφέροντα. Εμείς είναι, μην είμαστε εμείς, η αστική τάξη της Τουρκίας είναι χαζή. Εντάξει, είμαστε οι έξυπνοι εμείς και είναι χαζή η Τουρκία. Συγγνώμη, τι προτείνετε? Να φύγουμε εμείς να μείνει η Τουρκία. Λοιπόν, και να μας πολεμάει όλο τον ΝΑΤΟ μαζί. Θέλω να πω το εξής. Από τη μία λοιπόν να σταματήσουν να καθησυχάζουν το λαό κρύβοντας την πραγματικότητα, γιατί αν πούν την αλήθεια θα πούν ότι και οι δύο έχουν βουτήξει τα χέρια τους στην εξυπηρέτηση των μεγάλων γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα κοιτάξτε, παρακαλώ, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά... είναι η συνέχεια της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, στα πλαίσια μιας εξωτερικής πολυδιάστατης πολιτικής που έφερε τέσσερις νέες αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα με τον εξυγχρονισμό κυρίως της αμερικάνικης βάσης. Κύριε Συντυχάκη, σήμερα στον τύπο αναφέρεται έντονα η ανάγκη στρατιωτικής ελληνικής παρουσίας νότια της Κρήτης. Είστε βουλευτής Κρήτης. Αυτό δεν το βλέπετε έτσι γενικά? Όπως κάτι... η χώρα μας έχει και η Κρήτη λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Είναι στο μάτι του κυκλώνα. Βουλευτής Ηρακλείου είστε. Βεβαίως, είναι στο μάτι του κυκλώνα. Αφενός έχουμε τον αναβαθμισμένο ρόλο των Αμερικανατοϊκών βάσεων. Έχουμε την εξόρυξη των υδρογοναθράκων νότια και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Είναι αυτές οι αμφισβητήσεις της ΑΟΣ από την πλευρά της Τουρκίας και στα πλαίσια της συμφωνίας με τη Λιβύη. Άρα λοιπόν, η χώρα μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η παρουσία ελληνικών στρατευμάτων που περιπολούν και νότια του Αιγαίου, στη Μεσόγειο θάλασσα, είναι ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Ναι, όπως την ίδια στιγμή, όπως την ίδια στιγμή, αντίστοιχα στρατεύματα έχουν πάει κατά καιρούς για να εξυπηρετήσουν υπεριαλιστικές επιδιώξεις των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία παλιότερα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν δεν είναι άμυροι ευθυνών. Άρα λοιπόν, να γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν για την ταμπακέρα και καθησυχάζουν το λαό. Η ταμπακέρα είναι ότι είναι χωσμένη με τα μπούνια στα συμφέροντα των Αμερικανατοϊκών επιδιώξεων. Εξού και ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος είχε πει ότι η Ελλάδα είναι ο μεντεσές των δικών μας συμφερόντων. Αυτό είχε πει ο Παλιάτ. Δεν το είχαμε πει εμείς. Από την άλλη λοιπόν, από την άλλη όμως ταυτόχρονα κλαψουρίζουν κιόλας και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα για την στάση του Πόντιου Πιλάτου που ασκεί το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τουρκική επιθετικότητα. Άρα λοιπόν, ο λαός, για να πάμε στην κυρία Βουλτεύση, ο λαός λοιπόν δεν έχει να περιμένει τίποτα απολύτως. Ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο γύρο των απαντήσεων θα απαντήσουν. Για τους Αμερικάνους, ανασφάλεια, χούντες, πολέμους, πραξικοπήματα, διχοτόμηση της Κύπρους, διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας. Αυτός είναι ο ρόλος των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Ο λαός λοιπόν θα πρέπει να δυναμώσει τον αγώνα του, να μην μπέφτει στις παγίδες αυτών των δύο κομμάτων και να ακολουθήσει ένα δρόμο αγωνιστικό, αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό και σε τελική ανάλυση αντικαπιταλιστικό, γιατί εκεί βρίσκεται και η μήτρα του προβλήματος σήμερα. Το ΚΚΕ είχε ένα λόγο να τα λέει όταν υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, διότι ήθελε να πάμε με τους Σοβιετικούς και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.
Τώρα όμως δεν υπάρχει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και η Ελλάδα δεν μπορούσε, έτσι κι αλλιώς δηλαδή, τώρα μην πάμε στον καιρό του εμφυλίου. Εντάξει, τότε αρχίσουμε. Δεν υπάρχει Σύμφωνο της Βαρσοβίας, δεν σημαίνει λοιπόν, ότι ΚΚΕ δεν έχει την ανάλυση του και δεν υπεριαλισμό και το ρόλο κάποιων δυνάμεων. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εκτός συμμαχιών και εκτός συμμαχίας. Όχι μόνο δεν μπορούμε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, αλλά προσπαθούμε να χτίζουμε καινούργιες κάθε φορά συμμαχίες. Δηλαδή, πώς τη φαντάζεται την Ελλάδα το ΚΚΕ, δεν έχω καταλάβει. Μόνη της μισοπέλαγα να αρμενίζει και να δέχεται κείμενα με γνωστό επιθέσεις η ειρηνική και ο λαός στον τόπο του Λυκοκύρης να μπορεί να καθορίζει την πορεία των εξελίξεων. Γι' αυτό, ναι, ο λαός θα καθορίζει. Σε λίγο θα μιλήσω, λοιπόν, οπότε να ρωτήσω, κύριε Συντηχάκη, λοιπόν, για να μην ακούγονται φωνές, δεν ακούει υποτελή, υποταγμένο θέλετε το λαό. Ακούστε με, κύριε Συντηχάκη, μας ακούει ο κόσμος, μας ακούει ο κόσμος και σας δίνει το ποσοστό σας. Βασικό κόμμα, το κατεξοχήν κόμμα της αστικής τάξης στην Ελλάδα, τι θα υπηρετήσετε, αυτό θα υπηρετήσετε. ΝΑΤΟ, Αμερικανούς, σφαγές, πολέμους, προσφυγές. Κύριε Συντηχάκη, σας παρακαλώ. Τόσο καιρό σας ακούμε, τόσα χρόνια σας ακούμε, σαν να απλώς για να πείτε τη γνώμη σας, για να μην πούμε ότι σας φημώνουμε. Όμως κάποτε δεν μπορεί να μην έχετε και μια απάντηση. Καλά, δεν κάνετε δηλαδή, χάρη τώρα. Πείτε για τα έργα και τις ημέρες. Όχι, συγχωρείτε. Πείτε τα έργα και τις ημέρες των δικών σας κυβερνήσεων. Ο λαός. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πολιτικές. Έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. Το ένα σύστημα είναι αυτό. Το ένα σύστημα λοιπόν είναι αυτό που υπηρετούν σήμερα τα αστικά κόμματα. Εν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, στην Ελλάδα δεν έχει κλείσει. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ΚΚΕ. Να τα λέμε και αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε είχε την αυταπάτη ότι μπαίνοντας από τα μέσα θα άλλαζε το σύστημα. Τώρα βέβαια το κατάπιε το σύστημα. Το ίδιο το σύστημα κατάπιε το ΣΥΡΙΖΑ. Social δημοκρατικοποιείται. Έχει μαζέψει τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντημα. Ακριβώς γιατί πρέπει να λειτουργήσει το δίπολο και ο δικοματισμός με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το original κόμμα της αστικής τάξης του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν και οι δύο. Και οι δύο που ενοχλείται το σύστημα. Και πορεία μόνοι σας. Δεν σας διακόψω. Και αναλύσεις μόνοι σας. Και οι δύο ψηφίσατε μνημόνια. Και οι δύο ψηφίσατε. Ουσιαστικά τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος και οι δύο ξυλώσατε το κουβάρι για το ασφαλιστικό και σήμερα το ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία με τους νόμους Βρούτση Αξιόγλου για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, αυτές τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές υπηρετήσατε και εσείς τα τέσσερα χρόνια. Αυτή την πολιτική υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος δρόμος, ο περήφανος δρόμος είναι ο λαός να σηκώσει το ανάστημά του, να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ξεφύγει και να ξεδιαλύνει από τις αυταπάτες που τους παίρνετε και οι δύο, και ο ένας και ο άλλος. Και να ακολουθήσει ένα δικό του περήφανο δρόμο και να διεκδικήσει αυτά που του αφαιρέσατε εσείς τα προηγούμενα χρόνια. Να έχει ένα βασικό μισθό που μπορεί να ζει αξιοπρέπεια, να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, να μπορεί να έχει κοινωνική ασφάλιση σταθερή, σταθερή καθολική για όλο το λαό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να επιλέξει ο λαός. Την κυρία Σοφία Γόλτεμς, αναγκαία και απαραίτητα.